Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ε, πρέπει να πω ότι συμφωνούμε όλοι ότι μας λείπουν εθνικά στάνταρ, μας λείπουν ε, ε, δεδομένα για να μπορούμε να αξιολογήσουμε, να δούμε αν είναι value-based medicine και όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Ε, αυτό δίνει μεγάλο βήμα στον ιδιωτικό τομέα να κάνει πράγματα τα οποία θα έπρεπε να παρέχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και είσαι προ benefit του ιδιωτικού τομέα. Θα το πω και σήμα από τον ιδιωτικό τομέα. Ε, άρα, ε, ο ασθενή στο κέντρο τη φροντίδα. Να πούμε λίγα λόγια για το υγεία, οι πιο πολλοί το ξέρετε. Ε, χρόνια, επειδή είμαι αρκετά χρόνια στο νοσοκομείο, είμαι γύρω στα 12 χρόνια. Πάντα επενδύει στο κομμάτι τη πληροφορική και στι νέε τεχνολογίε, αλλά θα μιλήσω και πολύ για την πληροφορική. Τελευταία, ανήκουμε στο Hellen Health Group, όπου ενσωματωθήκαμε μαζί με τη, το, η Υγεία Μητέρα Λιτό, μαζί με το Metropolitan General και το Metropolitan Hospital. Ε, όσον αφορά τον όμιλο, αρκετά μεγάλο όγκο ε, εξετάσεων ασθενών ε, για ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, ένα ιδιωτικό όμιλο. Ε, Φάκελο υγεία, προπόθεση. Going digital internally, θα πω εγώ. Δηλαδή, όπως είδαμε και από την περίπτωση του 401, πολύ σημαντικό να μηχανογραφήσει σωστά όλες τις λειτουργίες σου εσωτερικά. Αν δεν το κάνεις αυτό, αν δεν έχεις ένα σωστό LIS, αν δεν έχεις ε, πέσει την εφορμήση στο σύστημα, αν δεν έχεις ε, ένα σύστημα πληροφόρησης όσον αφορά το, το, το ERP, το PAX, ε, V&A, VNA, δεν θα πω τώρα σε πολλές καταλαβαίνω δεν είμαστε όλη τεχνική, είναι ένα Venture Neutral Archive, όπου όλες οι εικόνες σου και όλα σου τα αποτελέσματα ανεξάρτητα αν έχει πάροχο τη ζήμη στη Φίλιπ, στην Άκφα ή οτιδήποτε, πάνε εκεί και μπορεί να τα διαθέσει. Ε, ένα CRM για να έχει το ραντεβού σου. Δεν μπορεί να δώσει προσφορά στου ασθενεί σου να κλείνουν ραντεβού από το Ιντερνετ, όταν εσωτερικά δεν έχει φτιάξει ραντεβού για σένα. Άρα όλα αυτά πρέπει να προχωράνε και να εξελίσσονται. Δεν τα έχουμε όλα. Κάποια που θα τα δείτε λίγο ροζουλή είναι αυτά που εξελίσσονται. Δηλαδή, ε, Μπήκαμε, σε, για παράδειγμα, στον ηλεκτρονικό φάκελο. Ε, δεν έχουμε φτάσει στο 100, το 100%. Δεν γράφουν όλοι οι γιατροί όλα τα clinical notes. Είναι κάτι που ξεκινήσαμε εδώ και τρία χρόνια. Ε, έχουμε καταφέρει όμως, σημαντικά σημεία να είναι ηλεκτρονικά. Η αρχική αξιολόγηση, η πορεία νόσου και το εξητήριο. Ε, Αλλεργίε. Ε, ιστορικό. Πολλά πράγματα λέει, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία και για τον έλεγχο ε, τη νοσηλεία είναι ηλεκτρονικά. Ε, τι δεν έχουμε ακόμα. Λέμε ότι έχουμε μπει σε AI και IBM Watson. Προφανώς, έχουμε δεδομένα από ακτινολογία, από απεικονιστικά μη, μηχανήματα, έχουμε τα reports, τα οποία είναι free text, word, όπως τα ξέρετε, όλοι μέσα εκεί. Προχωράμε τώρα σε structure report. Για να παίξει το AI, είναι πολύ σημαντικό τα δεδομένα σου να είναι δεδομημένα. Μπαίνουμε σε έργα ευρωπαϊκά, γιατί προχωράμε σε αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, πάμε σε structure report όσον αφορά τα πορίσματα το οποίο θα εξελίξει και το κομμάτι των απεικονιστών μας. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες, θα ήρθα για τον ηλεκτρονικό φάκελο. Αφού κάνεις όλα αυτά και το λέω γιατί, γιατί έρχονται άνθρωποι και μου λένε «Α, θέλω και εγώ ηλεκτρονικό φάκελο, θέλω και εγώ personal health record». Δεν γίνεται, πρέπει κάπου να κάτσει όλο αυτό. Άρα, ηλεκτρονικός φάκελος, ε, τι είναι, είναι κάτι το οποίο έχει τα δεδομένα του στιγμή από τη γέννα του, στο μητέρα, έως την τελευταία στιγμή που φεύγει. Σημαντικό είναι αυτό που γράφουν και στην ταφόπλακα, η, η, το DAS που μπαίνει στη μέση, από το 66 έως το δεν ξέρω πότε, 2024. Θα πω. Εκεί πρέπει, αυτό είναι το σημαντικό, να έχει όλη την πληροφορία από τη γέννα μέχρι και το τέλος. Γιατί, γιατί όταν ο ασθενής πάει σε κάποιο κέντρο υγεία, σε ένα νοσοκομείο ή σε ένα outpatient, πρέπει αυτή η πληροφορία να είναι διαθέσιμη στον κλινικό γιατρό για να πάρει μια απόφαση. Το, θα χρησιμοποιήσω κάποια τρασπάρηση που είχα κάνει το 14 όταν ξεκινάγαμε αυτή την πορεία, ε, τι είναι εδώ, τι ήταν το μεγαλύτερο challenge που είχαμε. Ε, οι, οι εντολές των γιατρών ήταν με αυτόν τον τρόπο χειρόγραφες, ε, τις οποίες μετασχήματιζε κάποια νοσηλεύτρια ή κάποια γραμματέα σε εντολές μέσα στο σύστημα για το τι εξετάσεις να γίνουν. Η, η κάρτα φαρμάκων ήταν η ροζ κάρτα που συνήθως έχετε δει στα νοσοκομεία, που είχε όλες αυτές τις σημειώσεις απάνω σωστά δεδομένα, αλλά μη χρησιμοποιήσιμα. Δεν μπορούσε να κάνει ελέγχου, δεν μπορούσε να δει αν κάπου έχει καταγραφεί μια αλλεργία για αυτό το φάρμακο και την ώρα που συνταγογραφώ στο χαρτί, αυτή η αλλεργία υπάρχει να τον ειδοποιήσει στον γιατρό. Δεν λέω ότι θα κάνουν ιατρική στην πληροφορική. Λέμε ότι πρέπει να του δώσει την πληροφορία να του πει υπάρχει αλλεργία, έχει καταχωρηθεί από ένα προηγούμενο γιατρό σε προηγούμενη νοσηλεία. Αυτό που δίνει είναι ενάντια στο, Στην πρακτική που θα έπρεπε να κάνεις. Ε, γιατί αποφασίσαμε το 2014, είχαμε πολλούς λόγους. Ένα, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η τεχνολογία δεν ήταν διαθέσιμη τα προηγούμενα χρόνια. Η, ιατρική δεν είναι η δουλειά του λογιστή που δουλεύει στο Excel από το, τότε που βγήκαν τα ψήφια που τα θυμόμαστε από το 1984. Ε, είναι, έχει mobility. Κάτι το οποίο πριν το 2014 δεν ήταν πολύ εύκολο να του δώσουμε λύσεις όταν είναι στο διάδρομο, όταν είναι στο γραφείο, όταν είναι στην παραλία και τον παίρνει ο ασθενής να του ρωτήσει κάτι. Όλα, έπρεπε να του δώσουμε λύσει οι οποίε θα, ήταν, θα είχαν mobility μέσα. Αυτό δεν γινόταν πριν. Είχαμε κάνει και άλλε προσπάθειε από το 2003. Ε, ουσιαστικά ο ένα λόγο ήταν αυτό. Ο δεύτερο ήταν ότι πρέπει να να βελτιώσουμε η ηλεκτρονική επικοινωνία του νοσοκομείου και των νοσοκομείων με του τρίτου. Όταν λέμε value based services, θα έρθει η ασφάλεια, θα έρθει η ΟΕΟΠΗ και θα μα πει: θέλουν να αποδείξει ότι έπρεπε να γίνουν αυτέ τι εξετάσει. Δεν θα ζητάει μόνο τι πράξει, θα ζητάει και το αποτέλεσμα. Άρα, ετοιμαζόμασταν ώστε να μπορούμε αυτή την πληροφορία να, μπορούμε να την επικοινωνήσουμε. Τρίτο, θα πω ότι ήταν το JCI. Δεν το ξέρετε, είναι ένα accreditation American, υπάρχει το Joint Commission of International, το διεθνέ, το οποίο αφορά την ασφάλεια του ασθενή. Μετράει τα πάντα από τι υποδομές από το πώ κάνει τα logistics, ε, αν έχει διαθέσει, αν έχει disaster plan, αν έχει τα πάντα. Τα πάντα τα μετράει. Μετράει ακόμα και αν οι, οι αλλεργίες αλλεργίε έχουν γραφτεί πριν τη συνταγογράφηση. Πρέπει να το μετρήσει. Πρέπει να το αποδείξει ότι το, το μετράει. Πρέπει να έχει πλήρε ιστορικό πριν γίνει η επέμβαση. Ε, Μετράει χίλιους δυο δίκτες που πρέπει να αποδείξεις ότι τους μετράς. Είναι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνετε ότι με χαρτί δεν γινότανε. Αδύνατο. Δηλαδή το πόσο χρόνο ε, πέρασε από τη στιγμή που μπήκε ο ασθενή μέχρι να γίνει η πλήρη εκτίμηση, η πλήρη εξέταση του ασθενή. Άρα, τι, πρέπει να πάμε ηλεκτρονικά. Δεν προλαβαίναμε. Το 2016 που έγινε η δεύτερη φορά που περάσαμε το accreditation, δεν προλαβαίναμε. Τι κάναμε, πήραμε tablets με ερωτηματολόγια, πήραμε γιατρού οι οποίοι ελέγχανε τα ιστορικά τα έγγραφα των γιατρών, για να μπορούσαν να αποδείξουμε ότι αυτό ο έλεγχο γινόταν. Άρα, ένα μεγάλο φω ήταν η ασφάλεια των αστυνομών που μα επιβάλλει το JCI και προφανώ και η λειτουργία μα, μα έλεγε ότι πλέον πρέπει να πάμε ηλεκτρονικά. Έτσι πήγαμε στον φάκελο. Ε, δεν έχω ονόματα στενών εδώ και μερικά είναι αγγλικά, κάποια είναι στα ελληνικά. Τι εμφανίζει, εμφανίζει όλη την πληροφορία που έχουμε μαζέψει. Εδώ είναι η μητέρα μα, λέγεται, παρόλο που είναι κρυμμένο. Ε, έχουμε τι κλινικέ πληροφορίε, έχω του κλινικού δείκτε BCI κτλ. Και, τα λοιπά, και εμφανίζονται όλα αυτά τα. Ε, να τα πω πλακάκια, είναι Ανάλογα με τον οποίο ασθενή επισκέπτομαι. Αν είμαι σε ένα ογκολογικό ασθενή, θα βρω επισκέψει ε, χημιοθεραπεία. Αν δεν είναι δεν θα βρω. Αν έχει κάνει επέμβαση, θα βρω τι επεμβάσει. Άρα η πληροφορία που του δίνω εδώ είναι συνοπτικά, δίνει μια εικόνα τι είναι αυτό ο ασθενή. Προφανώ αν επιλέξω, ε, μπορώ να δω του κλινικού φάκτε, BSA, ανάλογα με τα στοιχεία που ενημερώνονται συνέχεια. Μπορώ να δω ποιο είναι το ατομικό αναμνηστικό, τι ε, παθήσεις είχε βάσει ASD10 και ποια είναι η κατάστασή του, χειρουργία, μπορώ να δω αποτελέσματα. Αυτό είναι για τον γιατρό, έτσι, διαχρονικά, ακόμα και γραφήματα. Μπορώ να δω τα απεικονιστικά, το report που έλεγα και την εικόνα. Όλη αυτή η πληροφορία είναι μαζεμένη μέσα στο φάκελο και ως... δεν είναι πληροφορία που είναι μόνο στο φάκελο, έτσι. είναι μαζεμένη από διαφορετικά συστήματα που υπάρχουν μέσα στα νοσοκομεία. Ε, πολύ σημαντικό να πω ότι εδώ όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διεθνεί κωδικοποίησει, χρησιμοποιούμε ή εθνικέ κωδικοποίησεις. Ε, αρκεί να είναι σε εφαρμογή. Θα πω ότι ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει η κωδικοποίηση των πράξεων, αλλά η εφαρμογή στα νοσοκομεία ή στα διαγνωστικά είναι ελάχιστη. Έχουμε χρησιμοποιήσει πάρα πολύ το MAP όσον τον ΕΟΠΗ, για θέματα που έχουν να κάνουν με εξετάσει βιοχημικέ και απεικονιστικέ. Όπου υπάρχει τέτοια κωδικοποίηση, χρησιμοποιείται την εθνική και επίση κάνουμε map την εθνική με τη διεθνή. ώστε να έχω και το mapping του ΕΟΠΗ με το LOIN, Γιατί κάποτε πρέπει να μιλήσω και με ξένου. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό θα πρέπει να γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι το, το σημαντικό. Για να πάμε στο Personal Health Record τώρα, τι είπαμε. Όχι, okay, φτιάξαμε όλο αυτό το φάκελο. Το χρησιμοποιούν οι γιατροί μα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το δίνω στον ασθενή μου. Θα σα πω ότι μία αιτία ήταν και το GDPR. Το GDPR συζητάει να μπορεί να πει στον ασθενή τι πληροφορία έχει γι' αυτόν. Αν έρθω εγώ ω ασθενή σε ένα νοσοκομείο και πω, πείτε μου τι ξέρετε για μένα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τη συλλέξω και μου το δώσουν. Εμεί του το δίνουμε να το έχει προσβάσιμο από το σπίτι του. Ε, τι κάνει, βελτιώνει την εμπλοκή των ασθενών για τη διαχείριση τη υγεία. Ο ασθενή, ανά πάση στιγμή, δεν χρειάζεται να κουβαλάει χαρτιά, φακέλου, τσάντε, σακούλε, να τα βάζει σε σωστή σειρά. Ανοίγει το φάκελο και μπορεί να δει τα προηγούμενα αποτελέσματά του και όλη την πληροφορία που έχουμε μαζέψει. Ε, βοηθάει του ασθενεί να δώσουν τα δεδομένα σε τρίτου. Όταν είσαι σε τρίτου, μπορεί να, να πας σε να πα έναν γιατρό στο γραφείο του και να του πει: Ορίστε, αυτό είναι ο φακελό μου. Άρα ο καινούργιο γιατρό μπορεί να δει. Μηδέν σε μου, τόσο πολύ. Μιλάω, μπράβο. Λοιπόν, να δούμε λίγε εικόνε. Ε, είναι ασφαλή, δηλαδή μπαίνει με email συνθηματικό και σου έρχεται και verification όπω κάνουμε τι τράπεζε. Ε, όταν μπει, μπορεί να δει αποτελέσματα και για το οικογενειακό σου περιβάλλον. Άρα η, η ιδέα, ποιο θα το χρησιμοποιήσει, οι παππούδε δεν πρόκειται να μπουν να το δουν, ε. δεν είναι έτσι. Εμεί διαχειριζόμαστε τη μητέρα μα το φάκελο. Εμεί, όταν πηγαίνουμε σε έναν γιατρό, πηγαίνει, το φέρνουμε μαζί μα. Άρα αυτοί είναι οι χρήστε μα. Για όλο το πλήθο των ασθενών, πάντα υπάρχει κάποιο που το διαχειρίζεται, είτε είναι χάρτιο είτε είναι ηλεκτρονικό. Ε, μπορεί εκεί να δει τα αποτελέσματα, check διαγνωστικά τμήματα όπου πάει νοσηλεία. Μπορεί να δει με ποιο ποιο λόγο μπήκε, τι φαρμακευτική αγωγή έπαιρνε, τι εργαστηριακά έχει. Αντίστοιχη οθόνη, αλλά με πιο απλοϊκό τρόπο, ώστε να είναι και κατανοητό στον ασθενή, αλλά και κατανοητό στον γιατρό που θα το δει. Ε, το ίδιο εικόνα με τα προηγούμενα. Ε, ήθελε πολύ προσπάθεια. Δεν είναι απλό. Ενώ φαίνεται εύκολο, ε, πρέπει να το προμοτάρεις, να το πω έτσι. Πρέπει να βάλεις φυλάδια, πρέπει να βάλεις αφήσει. Είναι σημαντικό να μπλέξει τους γιατρού και το προσωπικό σε αυτό το παιχνίδι. Αυτή είναι που θα εξηγήσουν στον ασθενή τι, τι κάνει. Αν όταν το καταλάβει, προφανώ θα το πάρει. Και θα σα εξηγήσω γιατί. Πηγαίνουμε είτε στον κύριο Λοπατζή, είτε σε εμά. Κάνει μια ή μια μαγνητική και σου λέει: Σε δύο μέρε θα πάρει το αποτέλεσμα. Και του δίνουμε και ένα CD. Να βρει πάρκινγκ μόνο στο νοσοκομείο είναι μεγάλη παράμετρο για να μην ξανάρθει ποτέ και να πάρει το αποτέλεσμα ηλεκτρονικά. Σα το λέω είναι 100%. -100. Όχι τίποτα άλλο. Γλιτώνει και το κόστο τηλεφώνων. Είναι έτοιμο, δεν είναι. Τα CD που τυπώνουμε και όλο αυτό το. Ε, και όπω είπα και πριν, επειδή έχει τελειώσει ο χρόνο, μπορούμε να σε ερωτήσει. Είναι μια solution όσον αφορά το GDPR. Μπορούμε να δώσουμε λύσει στον ασθενή. Βέβαια. Πρέπει να πω ότι κάναμε μία έρευνα στους πρώτους τρεις μήνες που έχουμε ξεκινήσει, άρα είναι το entry point. Οι πιο πολλοί είπαν ότι έχει εμπιστοσύνη για να δώσει αυτά τα δεδομένα σε άλλον. Ε. Βέβαια είναι την ώρα που το μάθαινε. Το 60% το ε, ε, είπαν ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο και το 25% πολύ χρήσιμο. Θα πω ότι το 40% αυτό το βλέπουμε από τα logs χρησιμοποίησε το MyGIA My πάνω από 10 φορές το μήνα. Από αυτούς που έχουν κάνει ξεκινήσει. Το 15 φορές, μερικές φορές την εβδομάδα, γιατί μέσα έχει και τα φάρμακα που πρέπει να παίρνουν και πρέπει να θυμηθούν τι ακριβώ έχει γράψει ο γιατρός. Το 85% δηλώνει εξαιρετικά πιθανότητα στις άλλους. Σας λέω ότι ήταν πολύ πρωτόγονα, με την έννοια ότι είναι μόνο τριών μηνών. Θα πρέπει να δούμε πώς αυτά εξελίσσονται με την πορεία του χρόνου, όταν περισσότερες στενείς μπαίνουν μέσα στο σύστημα. Ευχαριστώ πολύ και εσύ να μου ανέφαγα πολύ χρόνο.